σεμνά και την αναλογία που είναι. Ούτε να γίνουν περισσότεροι, ούτε λιγότεροι. Ούτε να εξαφανίζονται αυτοί που είναι, ούτε να υποκρίνονται οι άνθρωποι. Λυπάμαι για το γεγονός ότι το 90% των ομοφυλόφιλων είναι παντρεμένοι και υποκρίνονται. Εσείς δεν λυπάστε? Μισό λεπτό, κύριε Βαγιανάτο. Θέλει να ρωτήσει κάτι πάρα πολύ ώρα ο κύριος Κλαμάνης. Δεν πειράζει, όχι εγώ. Δεν μοιράζω την ώρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είστε εσάς, αλλήμον. Με κύριο Βαγιανάτο, έχουμε ξαναβρεθεί στον αέρα σε μια συζήτηση. Εγώ τον τιμώ για τις θέσεις του όλα αυτά τα χρόνια, τις πράξεις του, τις θέσεις του και με το τι δύναμη ψυχής υπερασπίζει αυτό που είναι συσσαγωγικά. Πάντως πιστεύει. Και σέβομαι γιατί αν είπα δημοκρατία, σέβεσαι τον άλλον. Σε οτιδήποτε διαφορά που νομίζεις πως υπάρχει. Αυτό που σας διακρίνει που είστε πάντοτε, είστε ένας πνευματικός άνθρωπος. Μου κάνει εντύπωση για πρώτη φορά σας ακούω να μιλάτε μία έπαρση. Πάντα που ειλικρινά, όχι. Γι' αυτό το θέμα μιλάει πάντα με έπαρση. Επιχειρήματα. Σήμερα είσαστε υπερβολικός. Ζόμπι, ξέρετε πως από τη φύση είναι ότι είναι παραφυσικό. Ίσως λοιπόν να σου πείσατε ζόμπι εκεί που έπρεπε να σας πούν άλλοι ζόμπι. Αλλά αυτό θα ήταν φασισμός από την άλλη πλευρά. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ξέρετε πολύ καλά τις διαφήμισεις πως η αρχή της διαφήμισης είναι. Διαφημίζουν ένα αυτοκίνητο, όχι για να πάρουν άλλοι αυτό το αυτοκίνητο, αλλά για να δυναμώσουν την πίστη σε αυτούς που έχουν αυτό το αυτοκίνητο, ότι αξίζει αυτό το αυτοκίνητο. Εσείς είστε πραγματικά μια ιδανική διαφήμιση για αυτούς που είναι, για αυτά που κάνετε. Είναι θέμα δικό σας. Τότε γιατί με ασχολούνται να κατηγορούν εμένα που βγαίνω, παρά κατηγορούν το παλικάρι που μόλις βγήκε. Θα ήταν επίσης πιο άξιο, σύμφωνα με τις κανόνες της υποσύνης. Εγώ προσωπικά, κύριε Βαγιανάτο, για να ολοκληρώσω, σας λέω ένα πράγμα. Κάποτε ομοφυλόφιλοι που τους σέβομαι τι κάνει στο κρεβάτι το καθένας και είπα πως πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο αποθυμένο ή να κρύβεις κάτι αν μισείς ή να είσαι στην αντίπερη όχθη. Αντίπερη όχθη λοιπόν όποιοι είμαστε, δεν μισούμε ότι είναι στην άλλη όχθη. Πιστεύω όμως πως κάποτε, σας το συγγνώμη και ολοκληρώνω. Ναι. Κάποτε λοιπόν του θεάτρου κάποια αρχηγή, τη μουσική κάποια αρχηγή, δεν χρησιμοποιώ ποτέ ονόματα, οι άλλοι άνθρωποι έριχναν το έργο τους και αξίζανε και σαν ομοφυλόφιλοι. Σήμερα φοράνε στρίκ και νομίζουν πως πείθουν να είναι ομοφυλόφιλοι. Εγώ θέλω να εξηγήσω. Νομίζω ότι κάνετε μερικές γενικές, αλλά επιτρέψτε μου μια παρατήρηση. Η ομοφυλοφιλία και οι ομοφυλόφιλοι, όπως και οι ετεροφυλόφιλοι, δεν είναι άνθρωποι που κάνουν κάτι στο κρεβάτι τους. Είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες που εκτός από το κρεβάτι κάνουν και άλλα πράγματα. Δεν αμφιβάλλω. Και κρίνουν και άλλα έπιπλα. Έχουν και άλλες ώρες και άλλες δραστηριότητες. Μεγαλουργούν ή είναι αλήτες. Είναι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Εγώ θα χαιρόμουν η εκπομπή σας που έχει αξιόλογους ανθρώπους, σχετικούς και άσχετους, να σχολιάζει την πραγματικότητα στις πραγματικές διαστάσεις. Ούτε προπαγάνδα γίνεται, ούτε προσδοκισμός γίνεται. Γίνεται ελεύθερη συζήτηση. Η οποία όμως πρέπει να αποτυπώνει. Ότι θέλει να εγκαταλείψει τα οικόσμια. Και σίγουρα θα προσπαθούν να τη μεταπίσουν τώρα στις επισκέψεις. Επειδή είστε ηθοποιός, κύριε Κλαμάνη, μπορείτε να μπείτε λίγο στο πετσί ενός νέου ρόλου ζωής. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, εγώ πιστεύω. Ξέρουν πολύ καλά στο χώρο και για το Φυσούν. Και ο Θεός χωρέστονα για το μεγάλο μας το Κώστα τον Χατζηκρίστο και για τους χωρισμούς και εκείνα που γινόταν τότε. Λογικό είναι λοιπόν μερικές φορές, ξέρετε, γίνονται. Προσπαθούν να τη μεταπίσουν τώρα στις επισκέψεις. Επειδή είστε ηθοποιός, κύριε Κλαμάνη, μπορείτε να μπείτε λίγο στο πετσί ενός νέου ρόλου ζωής. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, εγώ πιστεύω. Ξέρουν πολύ καλά στο χώρο και για το Φυσούν. Και ο Θεός χωρέστονα για το μεγάλο μας το Κώστα τον Χατζηκρίστο και για τους χωρισμούς και εκείνα που γινόταν τότε. Λογικό είναι λοιπόν μερικές φορές, ξέρετε, γίνονται οι δρόμοι των παιδιών, ακολουθούν και αντίθετα από ό,τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή μπορεί να δούμε έναν του κατηχητικού άνθρωπο να θέλει να ξεσαλώσει λαϊκά, σε εισαγωγικά, να πάει στο αντίθετο μέρος. Και κάποιος που έχει ζήσει έντονα εκείνο που νομίζουμε τάχα το ότι έλκει τον κόσμο, το φουφρού και αρώματα, το μεγάλο ψάξιμο στο μυαλό με την έννοια της αγωνίας, καλλιτεχνικά πράγματα, όλα αυτά να σε κάνει αντίθετα να συγχαθείς και να πας στην άλλη πλευρά. Εγώ πιστεύω, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το χωρίς, το οποίο έχει μια θλίψη στα μάτια της. Ναι, είναι δηλαδή από μια φυσιογνωμία που έχει. Κάνει εντύπωση ένα ωραίο κοριτσάκι. Είναι από μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της ζωής της. Ναι. Που δεν ήταν και η πιο... Α, εδώ είναι στον πόνο πάνω. Ναι, ναι. Είναι εικόνα πόνο. Είναι εικόνα πόνο αυτή. Είναι εικόνα πόνο, αν δεν κάνω λάθος, από κηδεία. Είναι από του παππού της η κηδεία. Και από μια κηδεία του παππού της που υπεραγαπούσε, αντιλαμβάνεστε όλοι πώς θα μπορούσε να ήταν αυτό το κορίτσι. Όμως, κοιτάξτε το τι όμορφη κοπέλα είναι. Τι γλυκό κορίτσι είναι και κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι.
Κάντε ελεύθερα τα σχόλιά σας, κύριε. Κάντε όλο το επεισόδιο ήταν Μητσικώστα, έτσι. Για το Μητσικώστα. Για όλο το επεισόδιο ήταν καταπληκτικό. Ο κ. Μητσικώστας κάνει ρόλους. Ο άνθρωπος κάνει εκπληκτικά τη δουλειά. Είναι ένας ηθοποιός εξαίρετος. Η δουλειά αυτή πραγματικά έχει σημαδέψει τα σαντρικά πράγματα στον χώρο της τηλεόρασης. Εσείς, κύριε Κακλαμάνη, ούτε ο κολλητός μου είναι. Σαν ηθοποιός καταλαβαίνετε το ταλέντο του, έτσι. Κάνει γυναίκα ο άνθρωπος. Λοιπόν. Και το να είσαι αδερφή να κάνεις γυναίκα δεν είναι τίποτα. Το να είσαι άντρας και να βγάζεις ρόλους έτσι, έτσι. Μπράβο, και κάνει χαρακτηριστικούς του καθέναν. Κοιτάνε, αλλά βέβαια και μακιγιάζει και όλο αυτό η παραγωγή. Μπράβο στο κανάλι. Και βέβαια, έχουμε την ευκαιρία να είναι πιστικός κάθε τι που κάνει. Κάνει τον Ευαγγελάτο τον άνθρωπο και κάνει κυρία τόσο Ζώδη, συγκεκριμένο ότι είναι. Έτσι, φοβερό. Λοιπόν, μήπως είναι ευκαιρία να σας καλέσω και κάπου. Ναι, να μας καλέσετε. Για να κάνουμε μετά ακόμα περισσότερο γέφυρα. Του Μητσικώστα, να κάνει πάντα καλές δουλειές ο άνθρωπος και εμένα εσείς εδώ. Πάλι με εντυπωσιάζει. Είστε καλεσμένοι όλοι. Ναι. Είστε καλεσμένοι όλοι στη Ρόδα μετά πολλά χρόνια. Και όπως έτσι ξέρουν περισσότεροι, μόνο οι κακοπροαίρετοι 7 κεντρικά αθηναϊκά θέατρα, μεγάλες αθηναϊκές επιτυχίες, 3 φορές στον Καναδά με το Διασό μου. Και είστε καλεσμένοι σήμερα και αύριο με ειδικά τραπέζια Alter. Ναι. Φυσικά από εμάς καλεσμένοι στο Ρόδα, Ετωλικού 28, ένα εκπληκτικό σχήμα με καλές φωνές μουσική λαϊκή σκηνή στο Ρόδα. Ευδοκία Δαμιανού. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία, ωραία δουλειά. Δεν είναι θέμα λέτε να δείξει, θα θες να αφήσει τα βιβλία στους δρόμους. Κύριε Κακλαμάνη, θέλετε να δούμε αλλά... και ένα άλλο σχήμα. Όχι, να δούμε και ένα σχήμα, αλλά να δούμε και το σχήμα του κ. Κακλαμάνη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει το κερδός κάθε μέρα. Όχι σε πίστα αδελφίστηκα να λέμε τη φοράει κάποιος σε σοου με την έννοια να ασχολούμαι τα φουστανάκια της κάθε. Σάτυρα σκληρή, σάτυρα στην κλασική μορφή. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία. Να δείξει, θα θες να αφήσει τα βιβλία στους δρόμους. Κύριε Κακλαμάνη, θέλετε να δούμε και ένα άλλο σχήμα. Όχι, να δούμε και ένα άλλο σχήμα, αλλά να δούμε και το σχήμα του κ. Κακλαμάνη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει το δάχτυλο κερδός κάθε μέρα. Όχι σε πίστα αδελφίστηκα να λέμε τι φοράει κάποιος σε σοου με την έννοια να ασχολούμαι τα φουστανάκια της κάθε. Σάτυρα σκληρή, σάτυρα στην κλασική μορφή. Χωρίς να αφήνει τίποτα έξω από τα reality μέχρι τα πολιτικά μας δεδομένα. Πότε ξεκινάμε σήμερα? Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε σήμερα, σήμερα. Άρα στους πιστεύω πως από αύριο. Μια χαρά. Σπούρι. Σκέφτηκε μέσα το αυτός ο άνθρωπος. Το κατάπιο άνθρωπο. Έτσι δεν είναι, κύριε Χιό. Εγώ έδειξε σε τον προβληματισμό. Δεν μίλησα στο θέμα αυτό, να πω κάτι. Εν ονόματι τα παίρνουμε, τα αρπάζουμε και τις επαχτείς από τα μεγαλύτερα μαγαζιά. Ουδής γνωρίζει τι σκέφτηκε μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Το κατάπιο άνθρωπο. Δεν... Κανείς όμως δεν γνωρίζει, ουδής γνωρίζει τι σκέφτηκε μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Το κατάπιο άνθρωπο. Δεν είναι, κύριε Χιό. Εγώ έδειξε σε τον προβληματισμό. Δεν μίλησα στο θέμα αυτό, να πω κάτι. Εν ονόματι τα παίρνουμε, τα αρπάζουμε και τις επαχτείς από τα μεγαλύτερα μαγαζιά μέχρι τα μικρότερα. Καθαρίζουμε την ανθρώπινη υπόσταση. Εγώ δεν εδώ δεν είμαι υποπραγματάξια, ζητώ συγγνώμη. Δεν μιλάω για αυτό το κέντρο. Έχουν το... ακόμη και τους μπράβους στα κέντρα. Υπάρχουν μαγαζιά που τηρούν τον νόμο και μαγαζιά που δεν τηρούν τον νόμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το συγκεκριμένο μαγαζί, εμείς σε καμιά περίπτωση δεν λέμε, γιατί δεν ξέρουμε επαρκώς τι προβλέπει. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν τραπέζια άλλα πέρα από οτιδήποτε συμβαίνει. Μια βράδυ γάμο να έχει ένα μαγαζί, έχει και κάποιες καρέκλες πιο πέρα, αφηγμένες για τον κόσμο. Όταν γεμίσει, τότε μόνο την ευκαιρία να πει είναι γεμάτο. Πάντως στο δικό μου το γάμο και την Κλαμάνη δεν λοιπόν, θέλω κανέναν. Θέλω αυτούς που έχω καλέσει. Απλώς ήταν σεμνός ο Σκανδαλίδης. Δεν είναι και θέμα. Σας δώσω ένα άλλο καιρό σου παρακαλώ. Ολοκληρώστε γιατί πρέπει να πούμε τώρα το ρεπορτάζ. Και στο κάτω-κάτω τα μαγαζιά, πώς την έχουν δει πριβέ και τέτοια. Δεν είναι για τον κόσμο τα μαγαζιά. Και πώς έχουν τους μπράβους σε καθαρίζουν κάποιες παρέες και να ζουν ακόμη και μόνο... Και από τον κόσμο ζουν, κύριε Κακλαμάνη. Λοιπόν, και αυτό θα παρακαλάνε, άμα δεν πάει καλά δουλειά. Δεν είναι αυτό το μαγαζί. Και να σας πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Και να σας πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, ότι το Σάββατο το βράδυ επισκέφτηκα ένα νυχτερινό μαγαζί και πλήρωσα 280 ευρώ το μπουκάλι το ουίσκι. Εδώ δεν μπορώ να πω που εδώ υπάρχει ρατσισμό. Προς το παρόν εδώ στο χωριό που είμαι εγώ και αυτά που βλέπω εδώ. Με τους άλλους δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Αλέξανδρε. Μάλιστα. Σε τιμάει σαν Αλβανός αυτό που λες. Χαιρετιέμαι με πολλούς Αλβανούς στον δρόμο γιατί κάποτε παραξηγήθηκα. Εγώ τα έχω βάλει εκεί που έρεπε ακραία με τους Αλβανούς, αλλά όχι με τους οικογενειάρχες. Και είσαι λογικός αυτή τη στιγμή αυτό που είπες. Και σε τιμάει και ευχαριστεί τα ελληνικά δεδομένα. Πώς πραγματικά σας αγκαλιάσαμε. Όσο για τον κύριο Μίτσι. Και με τον άνθρωπο αυτόν κάποτε είδαμε κόντρα στον αέρα και είναι και μια σχέση και ζητώ συγγνώμη από έναν Αλβανό που είχε ένα μαγαζί. Νόμιζα ότι κάτι μου λέει εναντίον κάτι απειλητικά που είχα λάβει και είχα πήξει σε κάποιον εναντίον. Παίρνω πίσω για εκείνον τον Αλβανό. Έρχομαι στο σημερινό θέμα.
Εγώ θεωρώ πως κάποιος από εκεί μέσα το έκανε επίτες να κάνει πιο συμπαθητικούς τους Αλβανούς. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσετε για να μας πει και ο κύριος Μίτση τη γνώμη του. Με επιχείρημα. Ναι. Έρεπε να χειριστούν τη γυναίκα το ίδιο όπως τους Έλληνες, δεν μπορώ να το καταλάβω, στην μπήκε μες στο παιχνίδι, και ο καναπές είναι επίτηδες. Για να γίνει πιο αντιπαθητικός ο Έλληνας στους Αλβανούς, ακούστε, γνώμη δική μου. Στην άποψή σας είναι, κύριε Κακλαμάνη. Έτσι, αν είναι ο κύριος Μικρούτσικος, θεωρώ υπεύθυνο αυτόν. Αν όχι, οποιοδήποτε. Ακόμη και ο μικρότερος του καναλιού. Αλλά είναι μια γυναίκα λοιπόν να κοιμηθεί κάπου, τι κάνει. Γίνεται αντιπαθητικό. Ο Έλληνας είναι αντιπαθητικός και ρατσιστής στα μάτια των Αλβανών. Να, το είπαμε πριν. Που είναι βλακεία. Ναι. Κακός την κοπέλα. Και δεύτερον, εάν κοιμήθηκε κατά σύπτωση σε ένα καναπέ, θα το δούμε στη συνέχεια. Από τη στιγμή που είναι στην Ελλάδα οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από τους δολοφόνους που έρεπε οι ανεγκέφαλοι να τους έχουν καθαρίσει, ένα. Και δεύτερον, να μην γίνονται σημαίες ελληνικές στα χέρια των Αλβανών, να δίνονται σημαίες γραμμάτων. Μπερδέψανε και τους Αλβανούς τους ανθρώπους και τους Έλληνες, κάποιοι το θέλανε. Λοιπόν, τα παραμύθια στους λαούς δεν έχουν θέση. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί, πιστεύω. Ψάχνουν και αυτοί το δρόμο τους. Έχουν μπει παράνομα και ήταν θέμα πολιτείας τότε τι έπρεπε να κάνει. Γιατί μας έχουν πάρει σαν κομφούζιο. Είμαι ένα Αλβανί από εκεί, είμαι ένα Έλληνας από εδώ. Τελευταίο. Αυτούς που είχαν περάσει την Ελλάδα ότι είναι τίποτα, τι να σου κάνω, δεν υπήρχαν ικανοί πάνω να καθαρίσουν και να δώσουν ένα μάθημα πως άλλο οικογενειάρχης, άλλο καλός Αλβανός και άλλοι αυτοί που ήρθαν να κάνουν κακό. Ωραία. Αυτός εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μίτση. Ξέρουν, να ξέρουν ότι είναι φιλοξενούμενοι. Μπράβο, κυρία μου. Χαίρομαι που είστε αριστοκράτσα και δημοκρατικότατη. Δεν είναι πια η κυρία στο τηλέφωνο, κρατήσε, είναι οι ακραίες απόψεις των δύο. Λοιπόν, να χαλαρώσουμε, σας παρακαλώ. Φέρνουμε κακό και στους Αλβανούς, κυρία. Ακούστε κάτι. Να προσέχουμε, γιατί είμαστε σε ελληνικό κανάλι και η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα. Και επειδή είναι δημοκρατική, λοιπόν, να δίνουμε μηνύματα καλοπροαίρετα και οι υπεύθυνοι εκεί που είναι στις θέσεις να λαβαίνουν τα μέτρα, μην θεωρούν ξέφραγα αγαπητή την Ελλάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μας ακούνε λοιπόν, λες και είμαστε ρατσιστές. Άνθρωποι... Ακούστε, βήμα δώσαμε και στους δύο κυρίους να πούν την άποψή. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Ναι, αλλά μην είμαστε και μισό τόσο. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ποιος είστε? Ο κύριος Μίτση πρέπει να είναι. Πριν όμως δεν πρέπει να περνούν τα εσκαμμένα. Και δεν πρέπει να περνούν τα εσκαμμένα ενός ήπιου δημοκρατικού διαλόγου. Αυτό το πρώτο. Όχι, δεν θέλω να επανέλθω. Να το κλείσουμε εδώ και να αποδείξει. Αν μπορούμε να σηκώσουμε σημαίες σε όλα τα πλάτη της γης, το θέμα θέλω να επανέλθουμε μέχρι μάχη. Είπαμε. Το θέμα ήταν το fame story και το ερώτημα και προς τον πατέρα και προς τον κύριο Μίτση ήταν κατά πόσο. Όχι. Φιλικά έτσι. Φιλικά αισθάνθηκες. Ρωσία είπες. Έχετε μια άλλη κουλτούρα εσείς. Νομίζω ότι οι Ρωσίδες φημίζονται και για την ομορφιά τους και για τα ψηλόλιγνα κοντινά τους. Και για τις άξιες ανθρώπους που έχουν έρθει και πλένουν πιάτα και είναι ανώτερες καθηγήτριες ή όλες τις δουλειές που κάνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα. Οι πιο πολλοί. Οι οποίες είναι πνευματικοί άνθρωποι και καταστάσεις το φέρανε και βρεθήκανε στην Ελλάδα χωρίς να υποτιμούμε τι δουλειά κάνει ο καθένας. Πιάτα μπορεί να μου πλύνει όλοι. Απλώς. Και λέω το δεινά ζαό. Και που οι Έλληνες τους έχουν αγκαλιάσει. Βέβαια. Τι δουλειά κάνεις, Ελένα? Δουλεύω bar woman σε ένα club. Δηλαδή τώρα. Να κάνουμε μια ερώτηση που ξαναγίνει, την είχαμε ξανακάνει πάλι. Ναι. Είσαι περήφανη που είσαι Αλβανίδα? Ναι, βεβαίως. Και γιατί να μην είναι, κύριε Δεραβίγκα? Ποιος είναι, παιδιά, την εθνικότητά του και δεν είναι περήφανος για αυτό που είναι. Έτσι. Και εγώ είμαι περήφανη που είμαι Αλβανίδα. Αν ρωτήσουμε έναν Αλβανό τον άνθρωπο, είναι δυνατόν να πει ότι δεν είμαι περήφανος? Αν ρωτήσουμε έναν Έλληνα, πρέπει να είναι βαρεμένος, αν θέλει να. Αν ρωτήσουμε έναν Ισπανό, έναν Ινδό, έναν Αμερικανό. Όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε τι φυλές, κύριε Κακλαμάνη, και εγώ είμαι περήφανη που είμαι Αλβανίδα. Να σας πω κάτι. Και δεν το λέω, κύριε Δεραβίγκα, για σένα. Ρώτησε ο Μικρούτσικο, καλά έκανα όμω. Σε αυτό δεν είναι. Το καναπέ χορτηματικά όμω το στήσανε επειδή. Είναι μερικοί. Δεν είναι μόνο από τη χώρα μας, και από άλλες χώρες που πάνε μετανάστες σε άλλες χώρες, από ένα παράδειγμα στην Αμερική, ας πούμε. Και αλλάζουν και διαβατήριο και παίρνουν αμερικάνικο διαβατήριο. Και όταν τους ρωτάς τι είσαι, Έλληνας, λέει όχι, εγώ δεν έχω σχέση με την Ελλάδα, είμαι Αμερικανός. Εντάξει, είναι και κάποιες ακραίες καταστάσεις. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τέτοια κρούσματα. Υπάρχουν κρούσματα με ρίζες όμως εκεί, πολλών γενεών, και οι τελευταίοι μας έχουν ψηλό, αν και είναι πολλοί Έλληνες εκεί. Μη μου μπερδεύετε το θέμα αυτό το ωραίο με τις. Επιτροπή να σε βλέπουν τόσοι τηλεθεατές και να πρέπει να τα πεις κιόλα, έτσι. Και έχω πει, κυρία Κουβελογιάννη, κάτι. Σε αυτές τις εκπομπές και μπράβο στην Πάνια που δίνει ευκαιρία σε κάθε τι, όχι ξένες μόνο, ξένους, ενώ γενικά. Δεν πρέπει να είμαστε αδίστακτοι, σκληροί, να κάνουμε τους πονηρούς. Δεν είναι να κάνουμε επαγγελματίες. Είναι να κάνουμε κοριτσάκια που έχουν όνειρα
Και ο κύριος Δαραβίκας πάντα τα στηρίζει. Γιατί θα μου λες, μην τρελαθούν τα κοριτσάκια και ψωνιστούνε και νομίζω πως πιάσαν τον παπά, θα το μάθω στα ελληνικά τι θα πει, δεν τα λέω. Όχι, να μην το πείτε. Δεν καταλάβατε. Και τα παιδιά νομίζω ότι γίνηκαν στάρ της Ελλάδος και επικραθούν περισσότερο να προσέχουν. Όλοι να πάρουν μια χαρά, να κοιτάξουν τον δρόμο τους, αλλά μην τις τρελάνουμε κιόλας ότι... Κατάλαβες τι σου λέει ο κύριος Χατζημάνης. Ναι. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις για το μέλλον. Για μην πονέσουν τα παιδιά. Για το μέλλον το δικό σου, τι σκέφτεσαι να κάνεις από εδώ και πέρα. Όπως για βόλτα, αλλά μου άρεσε και... Έμεινες, όπως μένουν οι περισσότερες νομίζω, έρχονται για τουρισμό και καταλήγουν να μένουν μόνιμα στη χώρα μας. Έχετε δυναμικό αρχηγό, τον Μπούτκιν. Δυναμικός, ο αρχηγός σας. Δεν κατάλαβα. Ο αρχηγός σας, το όνομα του αρχηγού σας, ποιο είναι του κάτω. Κατάλαβα. Είναι έχει καρδιά ο άνθρωπος αυτός. Είναι φαν. Είναι καρδιοπαθής. Είναι ιδιωτικό επίπεδο και για το καλό περνάνε και μένουν όλοι. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στο modeling. Σκέφτεσαι να... Είναι πιο ευάλωτες. Είναι λόγω πιο ευάλωτες. Ναι, λόγω δεν έχουν άδεια παραμονή, δεν έχουν άδεια εργασία. Αυτό που ο κύριος Ιωσή πριν. Δεν είναι νόμιμες, οπότε είναι πιο εύκολες και. Εκμεταλλεύσει. Ναι, να μην το γενικεύουμε. Τι εννοεί ρατσισμό, κύριο Σετ, τι εννοεί ρατσισμό να μας εξηγήσει. Δεν υπάρχει. Τι εννοείται ρατσισμό. Τι κάνετε, κύριε Γραμμανίδη, καλά. Δεν υπάρχει εσείς περίπτωση καμία κοπέλα από την Αλβανία, ειδικά, αφήσουμε την Ρωσία, να προοδεύσει την Ελλάδα. Γιατί δεν θέλουν οι Έλληνες. Τις βλέπουν σαν κάτι άλλο. Σαν κάτι χαμηλό. Ποιοι τις βλέπουν. Δεν μπορώ να ρωμάσω ποιοι τις βλέπουν, γενικά. Να σας πω, είναι σε μια εκπομπή στην Ελλάδα, σε ένα ελληνικό κανάλι και σας αντιμετωπίζουμε έτσι. Και μας λέτε ότι τις βλέπουν ποιοι άλλοι. Μην μεταφέρουμε στον κόσμο αντιελληνικά πράγματα εμείς οι ίδιοι. Πώς. Όχι, έτσι, έτσι, παρακαλώ, προσέχουμε τα λόγια. Και μόνο όπως μιλάμε τώρα στις γυναίκες αυτές, κρινόμαστε σαν δημοκράτες και σαν εκπομπή και σαν κανάλι και σαν Έλληνες. Κύριε Κακλαμάνη, ο κύριος Τσέτης... Έχω κατάλαβα αυτό. Υπερατσισμό άνθρωπος. Μισό, όχι, μισό λεπτό. Και ρωτάω, ποιος ρατσισμός. Θέλετε να μιλήσω λίγο. Ο κύριος Τσέτης, από ό,τι κατάλαβα, θέλει να πει ότι αν είναι δύσκολο για μια Ελληνίδα να κάνει καριέρα στον χώρο, πόσο μάλλον για μια ξένη. Κατάλαβα καλά. Αφήστε το την ρατσισμό και την Ελλάδα τότε. Κύριε Κακλαμάνη, να μου σωστά. Ναι. Δεν υπάρχει ρατσισμός στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ρατσισμός. Ακούστε, κύριε Τσέτη, να ξεκαθαρίσω το παραμύθι αυτό. Όχι από εμάς και από αυτή την εκπομπή πάντως. Δεν υπάρχει ένα ρατσιστής. Να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει ένα ρατσιστής. Όταν βλέπει όμως σκοτώνουν τον πατέρα και το γιο, θα σκοτώσει. Γιατί κύριε Γραμμάνη, εδώ πέρα δίνετε τα πάντα. Αφήστε, υπάρχει πολύ μεγάλο ρατσισμός, κύριε Γραμμάνη. Ξαναλέω. Το ξέρετε πολύ καλά. Ξαναλέω. Εσείς τι είστε, μη μου από τους ανάνθρωπους. Αν σας πειράξει κάποιος, θα πειράξετε. Κύριε Γραμμάνη. Όχι, δεν μου βγάλει ρατσιστές. Μισό λεπτό, κύριε Τσέτη. Προφανώς είναι ανάδρομος ο Δίας, ο Άρης, δεν ξέρω πώς τα λένε και γίνεται σήμερα ένας χαμός. Δεν υπάρχει χαμός. Θα σας ευχαριστήσω. Όχι, να μην φύγει. Μισό, κύριε Κακλαμάνη, σας παρακαλώ. Για τον Έλληνα. Αφήστε λίγο, αφήστε να πάει η εκπομπή στη ροή της. Έχουμε παραδείγματα. Έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Έχουμε παραδείγματα. Έχουμε, το είπαμε. Ρωσίδες που έχουν αναγνωριστεί. Το είπα στην αρχή αυτό.